Η επόμενη παρουσία σε αυτή δεν απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα, τίτλων έχει η διερεύνηση της πρόσληψης φαρμακευτικών ενώσεων από φυτά που αρθέλλονται με επεξεργασμένα συγκαλύματα και πιθανές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της μελέτης της πρόσληψης φαρμακευτικών ενώσεων από φυτά, αυτόν έχει ξεκινήσει να μελετά τα τελευταία 20 χρόνια, αρχικά δειλά-δειλά, όπως φανερώνουν και λιγότερο από 20 δημοσιεύσεις ανά έτος, για να φτάσουμε τα τελευταία χρόνια να δημοσιεύονται πέραν των 100 επιστημονικών εργασιών ανά έτος σε αυτό το θέμα έρευνας. Γεγονός που καταδεικνύει τη σημαντικότητα του και το γεγονός ότι πολλοί ερευνητές ανά το παγκόσμιο δουλεύουν πάνω σε αυτό το θέμα. Τώρα, εμείς προσπαθήσαμε να απαντήσουμε σε δύο ερωτήματα. Το πρώτο ήταν ποιες είναι οι επιδράσεις της πρόσληψης ενεργών φαρμακευτικών ενώσεων στη φυσιολογία και την υγεία των φυτών, καθώς έχει πρόσφατα αποδειχτεί ότι οι φαρμακευτικές ενώσεις προκαλούν συμπτώματα φυτοτοξικότητας, τα οποία έχουν αποδειχτεί κυρίως μέσω δοκιμών πλαστικότητας, μέσω του ρυθμού ανάπτυξης και της βιομάζας των ριζών και των υπόλοιπων μερών των φυτών, μέσω της ενζυμικής δραστηριότητας αντιοξειδωτικών ενζήμων και μέσω του μεταβολισμού των φαρμακευτικών ενώσεων. Το δεύτερο ερώτημα που προσπαθήσαμε να δώσουμε απαντήσεις είναι ποιες θα μπορούσαν να είναι οι συνέπειες για τη δημόσια υγεία λόγω της βιοσυσσόρευσης των φαρμακευτικών ενώσεων σε καλλιεργούμενα φυτά και της επακόλουθης εισόδου τους στην τροφική αλυσίδα. Θα περιγράψω δύο πειράματα που πραγματοποιήσαμε. Το πρώτο αφορούσε, μάλλον είχε σκοπό μέσω της εξαγωγής μιας διεπιστημονικής μελέτης να εξετάσουμε την πρόσληψη, μετατόπιση και βιοσυσσόρευση επιλεγμένων φαρμακευτικών ενώσεων σε φυτά μυδικής, να διερευνήσουμε τις πιθανές συνέπειες καταπώνησης και φυτοτοξικότητας στα φυτά και να εξετάσουμε τους πιθανούς επαγόμενους μηχανισμούς άμυνας και αποτοξικοποίησης. Επιλέχτηκαν 4 φαρμακευτικές ενώσεις, οι οποίες εμβολιάζονταν στο θρεπτικό διάλειμμα ανάρτευσης στη συγκέντρωση των 10 μικρογραμμαρίων αναλύτρων, δηλαδή 10 μέρες του δισεκατομμύριου, είτε μεμονωμένα είτε ως μείγμα και οι 4 μαζί. Αυτές οι ενώσεις ήταν το τικλοφενάκ, που είναι ένα αντιφλεγμονώδες φάρμακο, 2 βακτηριοστατικά αντιβιωτικά, το σοφαμετοξαζόλ και το τριμεθοπρίν, και μια ορμόνη 17α-εθνήλεστραδιόλ. Και όπως είπαμε, αυτές εφαρμόζονταν είτε μεμονωμένα είτε ως μείγμα. Ενώ υπήρχε μια μεταχείριση ακόμη που τα φυτά έρχονταν με θρεπτικό διάλειμμα αποκλειστικά. Και ήταν ο μάρτυρας μας. Εδώ φαίνονται φωτογραφίες των 6 μεταχειρήσεων στα αρχικά στάδια του πειράματος. Πρέπει να πούμε ότι χρησιμοποιήσαμε μια συνδυασμένη αναλυτική, βιοχημική και μοριακή προσέγγιση που περιελάμβανε τη χρωματογραφική ανάλυση των φαρμακευτικών ενώσεων, την εκτίμηση της υπεροξείδωσης των μεμβρανικών λιπιδίων και την ποσοτικοποίηση του υπεροξιδίου τετρογόνου και του μονοξιδίου του αζότου, την περιεκτικότητα σε προλήνη, την εζημική δραστικότητα της νεκτικής αναποκάσης και των κυριότερων αντιοξειδωτικών ενζήμων και την έκφραση των ιδίων στόχων. Εδώ φαίνεται ο φαινότυπος στο φύλλο στις 6 μεταχειρήσεις μετά από 50 μέρες άρπευση με θρεπτικό διάλειμμα που περιείχε ή όχι τις 4 φαρμακευτικές ενώσεις είτε μεμονωμένα είτε ως μείγμα, και παρατηρούμε ότι ο φαινότυπος των φυτών δεν επηρεάστηκε ως συνέπεια της άρπευσης με τις επιλεγμένες φαρμακευτικές ενώσεις. Τώρα, το σχεδιάγραμμα αυτό δείχνει τις συγκεντρώσεις των φαρμακευτικών ενώσεων σε μικρογραμμάρια ανακυλόξυρου βάρους τόσο στις ρίζες όσο και στα φύλλα των φυτών μυδικής. Παρατηρούμε ότι οι συγκεντρώσεις των φαρμακευτικών ενώσεων ήταν υψηλότερες στις ρίζες σε σύγκριση με τα φύλλα και επηρεάζονταν αν αυτές εφαρμόζονταν μεμονωμένα ή ως μείγμα με τις άλλες φαρμακευτικές ενώσεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι το τυκλοφενάκ δεν ανιχνεύτηκε στα φύλλα των φυτών μυδικής, ενώ το τριμεθοπρίμ και το εθινίλ εστραδιόλ ανοιχνεύοντας σε συγκεντρώσεις υψηλότερες σε σχέση με τη σουφαμετοξαζόλ. Τώρα προχωρήσαμε και ποσοτικοποιήσαμε το MTA που είναι η δείχτης υπεροξείδωσης των μεμβρανικών λιπιδίων και καταγράφηκε μια σημαντική αύξηση της περιεκτικότητας της MTA στις ρίζες των φυτών που εκτέθηκαν στο μείγμα των φαρμακευτικών ενώσεων, αποκαλύπτοντας τις συσσωρευτικές επιδράσεις και τη συνεργιστική δράση των μείγματων φαρμακευτικών ενώσεων προς την πρόκληση φυτοτοξικότητας. Και πρέπει να τονίσουμε ότι οι φαρμακευτικές ενώσεις προκάλεσαν σημαντική
κυπταρικής ζημιάς σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή στις ρίζες, ενώ δεν καταγράφηκαν επιπτώσεις σε διασυστηματικό επίπεδο, δηλαδή στα φύλλα. Αυτή η συγκέντρωση του MDA στις μεταχειρίσεις που περιλάμβαναν τις φαρμακευτικές ουσίες ήταν η ίδια με τον Μάρτιο. Τώρα, όσον αφορά τις δύο ενεργές ρίζες που ποσοτικοποιήσαμε στους ιστούς, παρατηρήσαμε ότι αυξημένες συγκεντρώσεις και το δύο ενεργό ριζό στις ρίζες των φυτών που μεταχειρίστηκαν με το μείγμα των φαρμακευτικών γνώσεων υποστηρίζουν τα αυξημένα επίπεδα υπεροξείδωσης των μεμβρανικών λιπιδίων, υποδηλώνοντας ότι το νητροοξυδωτικό στρες μπορεί να είναι η αιτία της κυπταρικής βλάβης που παρατηρήθηκε. Επιπλέον, παρατηρήσαμε ότι το υπεροξείδωτο του υδρογόνου ήταν σε αυξημένες συγκεντρώσεις όλες τις μεταχειρίσεις με τις φαρμακευτικές ενώσεις στα φύλλα σε σχέση με τον μάρτυρα. Και αυτό το γεγονός καταδεικνύει ότι το υπεροξείδωτο του υδρογόνου παρουσίασε έναν διασυστηματικό τρόπο δράσης, ενεργώντας κατά πάσα πιθανότητα για την μεταγωγή σήματος και την ενορχίστρωση των μηχανισμών αποτοξικοποίησης στα φύλλα. Τώρα, αυτό το διάγραμμα δείχνει ότι τα επίπεδα έκφρασης των γονιδίων στόχων τόσο στις ρίζες όσο και στα φύλλα των φυτών μυδικής. Πρέπει να πούμε ότι τα αυξημένα επίπεδα γονιδιακής έκφρασης της υπεροξειδικής δισμουτάσης φανερώνουν την επαγωγή του αντιοξειδωτικού μηχανισμού άμυνα στα φύλλα, ότι η επαγωγή της έκφρασης της τρασφεράσης της μεταθιώνησης συνεπάγεται την αυξημένη συμπλεγματοποίηση, σύζευξη και μεταβολισμό των φαρμακευτικών ενώσεων στα φύλλα, ότι η συσσόρευση μεταγραφημάτων των αντιών υδρογόνου στα φύλλα των φυτών αποδεικνύει την ενίσχυση του ηλεκτροχημικού δυναμικού κατά μήκος της κυθαροπλασματικής μεμβράνης για την παγίδευση των σύμπλοκων των φαρμακευτικών ενώσεων στο χυμοτόπιο ή των αποκλεισμών του στον αποπλάστη, και ότι η επαγόμενη έκφραση της οξυδάσης του κυτοχρώματος C υποδηλώνει την αυξημένη μητοχοντριακή αναπνοή και την παροχή της απαιτούμενης ενέργειας των μηχανισμών αποτοξικοποίησης. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι οι επιλεγμένες φαρμακευτικές ενώσεις ανιχνεύτηκαν σε υψηλότερες συγκεντρώσεις στις ρίζες σε σύγκριση με τα φύλλα, ότι οι επιδράσεις της καταπώνησης ήταν τοπικές και επιδεινώνονταν όταν οι φαρμακευτικές ενώσεις εφαρμόζονταν σε μείγμα, ότι το αντιοξειδωτικό οπλοστάσιο υπάγεται στα φύλλα ως απόκριση της πρόσληψης και επισυσσόρευσης σε αυτά φαρμακευτικών ενώσεων, ότι τα συμπτώματα εκδηλώθηκαν κυρίως μέσω της υπεροξείδωσης των μεμβρανικών λιπιδίων και μέσω της επαγωγής του νητροοξειδωτικού στρες, ότι το υπεροξείδωτο του υδρογόνου μπορεί να εμπλέκεται στην μεταγωγή σήματος και στην ενορχίστρωση του μηχανισμού αποτοξικοποίησης στα φύλλα, ότι οι τρασφεράσεις της μεταθιώνησης, οι αντλίες πρωτονίων και οξυδάσεις του κυτοχρώματος C συμβάλλουν στην αποτοξικοποίηση των φαρμακευτικών ενώσεων στα φυτά, και ότι υπάρχει ανάγκη για την αξιολόγηση των επιδράσεων του επεξεργασμένου νερού στα φυτά κάτω από πραγματικές συνθήκες αγρού, αφού το επεξεργασμένο νερό είναι μείγμα λίγο δεκάδων φαρμακευτικών ενώσεων. Επιπλέον, πρέπει να τονίσουμε ότι οι βιοχημικές και μοριακές ενδείξεις αυτής της μελέτης καθιστούν τις φαρμακευτικές ενώσεις ως έναν αναδυόμενο παράγοντα αναβιωτικής καταπώνησης. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορεί να βρει κάποιος ανατρέχοντας στη σχετική επιστημονική δημοσίευση, όπως φαίνεται σε αυτή τη διαφάνεια στο περιοδικό Science of the Total Environment. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο πείραμα, που εγώ θεωρώ ότι είναι και το πιο σημαντικό, σκοπός του ήταν να εξετάσει την πρόσληψη και επισυσσόρευση επιλεγμένων φαρμακευτικών ενώσεων από φυτά ντομάτας που αρτεύονταν με επεξεργασμένο νερό τόσο από τη Μιάλ Λεμεσού όσο και από τη Μιάλ Αυτούπολης για μεγάλο χρονικό διάστημα, συγκεκριμένα τρεις καλλιεργητικές περιόδους σε πραγματικές συνθήκες αγρού, και να αξιολογήσει τους πραγματικούς κινδύνους της δημοσιανικίας από την κατανάλωση των καρπών ντομάτας που παράγονταν από τον πείραμα. Το πείραμα αναφορούσε τρεις μεταχειρήσεις που ήταν οι πηγές του νερού άρδευσης, την άρδευση με επεξεργασμένο νερό από τη Μιάλ Λεμεσού, την άρδευση με επεξεργασμένο νερό από τη Μιάλ Αυτούπολης και την άρδευση με νερό από ιότρηση που ήταν και ο μάρτυρας μας. Οι φαρμακευτικές ουσίες που επιλέχτηκαν για να εξεταστούν στα δείγματα μας ήταν το λικροφινάκτο, το φαμελοξαζόρ και το τιμεθοπρίν. Βασικά είναι η συνέχεια αυτό που ανάφερε η Δόκτωρ Εμπρίλα Χαπέζη. Εδώ φαίνονται φωτογραφίες του πειράματος. Πρέπει να πούμε ότι ήταν το ίδιο που περιγράφηκε στην προηγούμενη παρουσίαση, με τη διαφορά ότι αυτό συνεχίστηκε για τρεις καλλιεργητικές περιόδους συνεχόμενες. Τα δείγματα αφορούσαν επεξεργασμένο νερό και νερό μάρτυρα, έδαφος από το επιφανειακό εδαφικό προφίλ και καρπού ντομάτας από όλες τις μεταχειρήσεις. Ενώ οι αναλύσεις αφορούσαν τη χρωματογραφική ανάλυση των φαρμακευτικών ενώσεων στα δείγματα νερού, εδάφους και καρπών, την εκτίμηση του συντελεστή βιοσυσσόρευσης
Και είναι εδώ που θα δώσουμε να απαντήσει στο ερώτημα της κυρία Λίας και την ανάλυση της επικινδυνότητας για την δημόσια υγεία. Εδώ φαίνονται συγκεντρώσεις σε έναν γραμμάρι αναλυτρό, δηλαδή μέριστο 3 εκατομμύριων των φαρμακευτικών ενώσεων στις επεξεργασμένες ροές. Το δύο σταθμό που χρησιμοποιήθηκαν για άρτευση στα 3 έτη της μελέτης. Παρατηρούμε ότι οι συγκεντρώσεις επηρεάζονταν από την προέλευση του επεξεργασμένου νερού και από την χρονική περίοδο άρτευσης, επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι οι συγκεντρώσεις των φαρμακευτικών ενώσεων διαφέρουν χρονικά, δηλαδή διαφέρουν ανά εποχή, μήνα, ημέρα, ακόμα και ανά ώρα, όσο και χωρικά, αφού οι φαρμακευτικές ενώσεις διαφέρουν σε κάθε σταθμό επεξεργασίας ανάλογα με τον πληθυσμό που αυτός εξυπηρετεί. Εδώ φαίνονται συγκεντρώσεις σε μικρογραμμάρια ανακυλόξιου βάρους των φαρμακευτικών ενώσεων στα δείγματα εδάφου στο τέλος κάθε καλλιεργητικής περίοδος στα 3 έτη της μελέτης. Παρατηρήσαμε ότι οι φαρμακευτικές ενώσεις στις διάφορες μεταχειρήσεις παρουσίασαν διαφορετικές στάσεις ανάλογα με την επεξεργασμένη ροή που χρησιμοποιόταν για άρτευση και το έτος της μελέτης, χωρίς να παρουσιάζουν μια συγκεκριμένη τάση να αυξήσει τη μείωση. Τώρα προχωρώντας αναφορικά με τις συγκεντρώσεις του καρπού της ντομάτας, είναι σε μικρογραμμάρια ανακυλό ξηρού βάρους και παρατηρήσαμε ότι παρουσίασαν διαφορετικές στάσεις ανάλογα με την επεξεργασμένη ροή που χρησιμοποιούνταν και άρτευση και το έτος της μελέτης. Ωστόσο, πιο σημαντικό είναι ότι παρουσίασαν μια γενική τάση αύξηση με την αύξηση της διάρκειας άρτευσης και με τη χρονική περίοδο άρτευσης σε μια καλλιεργητική περίοδο. Πρέπει να πούμε ότι οι καρποί συγκομίστηκαν κατά την τελευταία συγκομιδή στα δύο πρώτα έτη της μελέτης και κατά την πρώτη, μεσαία και τελευταία συγκομιδή στο τρίτο έτος της μελέτης. Χαρακτηριστικό είναι ότι το σουλφαμπροξαζόλ και το τριμεθοπρίν παρουσίασαν τις υψηλότερες συγκεντρώσεις κατά το τρίτο έτος της μελέτης. Οι συγκεντρώσεις αυτές ήταν υψηλότερες σε σχέση με το δεύτερο και οι τιμές στο δεύτερο έτος ήταν ακόμα υψηλότερες σε σχέση με το πρώτο. Ενώ το τυκλοφενάκ δεν ανιχνεύτηκε από καρπούς που συγκομίστηκαν κατά το πρώτο έτος από φυτά που αρτεύονταν και από τις δύο επεξεργασμένες ροές, ούτε κατά το πρώτο, ούτε κατά το δεύτερο και την πρώτη συγκομιδή του τρίτου έτους όταν τα φυτά αρτεύονταν με επεξεργασμένο νερό από τη ΜΕΑΛ της Αυθούπολης. Και αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να θυμηθούμε και πριν όταν δείξαμε ότι το τυκλοφενάκ δεν ανιχνευόταν στα φύλλα των φυτών με ειδικής όταν αρτεύονταν για μια καλλιεργητική περίοδο. Τώρα, εμείς προχωρήσαμε και υπολογίσαμε τον συντελεστή βιοσυσσόρευσης των επιλεγμένων φαρμακευτικών ενώσεων, ο οποίος ουσιαστικά είναι ο λόγος της συγκέντρωσης στους καρπούς σε σχέση με το επιφανειακό εδαφικό προφίλ, πάντα σε τιμές ξηρού βάρους. Και παρατηρήσαμε ότι οι συντελεστές αυτές οι τιμές του συντελεστή βιοσυσσόρευσης συσχετίζονταν με την επεξεργασμένη ροή που χρησιμοποιούνταν για άρδευση και τη χρονική περίοδο άρδευσης. Όσον αφορά τα αντιβιωτικά σουλφαμπροξαζόλ και τριμεθοπρίν, παρουσίασαν αρχικά χαμηλές τιμές του συντελεστή βιοσυσσόρευσης, οι οποίες αυξάνονταν με την αύξηση της περίοδου άρδευσης για να φτάσουν τις τιμές 5 και 6. Όσον αφορά το τυκλοφενάκ, παρουσίασε ψηλές τιμές του συντελεστή βιοσυσσόρευσης κατά το δεύτερο και τρίτο έτος της μελέτης, καταδεικνύοντας τη δυνατότητα του τυκλοφενάκ να βιοσυσσορεύεται στους καρπούς καλλιεργούμενων υγών που αρτεύονται για μακρά χρονική περίοδο με επεξεργασμένο νερό. Και πρέπει να πούμε ότι είναι χαρακτηριστικό ότι το τυκλοφενάκ έφτασε να έχει συγκέντρωση στους καρπούς μέχρι και 132 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με το έδαφος. Τώρα, όπως είπαμε, προχωρήσαμε και αξιολογήσαμε, διότι όταν λες ότι βρίσκεις φαρμακευτικές ενώσεις στους καρπούς, είναι ένα θέμα. Εμείς προχωρήσαμε και αξιολογήσαμε τους πραγματικούς κινδύνους στη δημόσια υγεία με δύο μεθόδους. Η πρώτη ήταν το όριο τοξικολογικής ανησυχίας, το Threshold of Toxicological Concern, που όπου γίνεται αξιολόγηση του κινδύνου της καθημερινής έκθεσης της επιλεγμένης φαρμακευτικής ενώσης με βάση τις υψηλότερες συγκεντρώσεις που βρίσκαμε στους καρπούς σε κάθε έτος της μελέτης. Ο πίνακας πάνω δείχνει τη μέγιστη συγκέντρωση των φαρμακευτικών ενώσεων στους καρπούς ντομάτας σε κάθε έτος της μελέτης και βλέπουμε ότι οι ψηλότερες συγκεντρώσεις για τις τρεις φαρμακευτικές ουσίες ήταν το τρίτο έτος της μελέτης. Στη μέση του πίνακα φαίνεται η μερίσια κατανάλωση καρπών ντομάτας σε κιλά για έναν ενήλικα βάρος 70 κιλών ώστε να φτάσει στο όριο τοξικολογικής ανησυχίας. Και βλέπουμε ότι η χαρακτηριστικά για το τρίτο έτος της μελέτης
ήταν και ψηλότερες συγκεντρώσεις του φαρμακευτικού ενός στους καρπούς. Ένας ενήλικας πρέπει να καταναλώσει κάθε μέρα 9, 20 και 33 κιλά καρπών ντομάτας που αρδεύονταν με τις δύο εξεργασμένες ροές για να φτάσει στο όριο τοξικολογικής ανησυχίας. Ενώ το κάτω μέρος του πινακά δείχνει τις αντίστοιχες τιμές ημερήσιας κατανάλωσης καρπών ντομάτας για ένα παιδί βάρος 12 κιλών ώστε να φτάσει στο όριο τοξικολογικής ανησυχίας και αντίστοιχες τιμές για το τρίτο έτος είναι 1,5 κιλών, 3,5 και 6 κιλά για το δικλοφενάκτο σουλφαμετοξαζόλ και το τιμεθοπρίν. Και εδώ μιλάμε για κατανάλωση κιλών ντομάτας ανά ημέρα. Οι ψηλές αυτές τιμές καταδεικνύουν και την ασφάλεια της κατανάλωσης των καρπών ντομάτας που αρδεύονταν με τις δύο εξεργασμένες ροές όσον αφορά τις τρεις φαρμακευτικές ενώσεις που μελετήθηκαν. Επίσης, οι κίνδυνοι στη δημόσια υγεία αξιολογήθηκαν με την προσέγγιση του Hazard Hodien, η οποία εκτιμά την ημερήσια πρόσληψη και το σχετιζόμενο επίπεδο κινδύνου. Στον πίνακα φαίνεται η εκτιμόμενη ημερήσια πρόσληψη για ενήλικα και παιδί σε νανογραμμάρια ανακυλώσεις σωματικού βάρους ανά ημέρα για τις τρεις φαρμακευτικές ενώσεις στα τρία έτη της μελέτης, όπως επίσης και η κατανάλωση καρπών σε γραμμάρια ανά ημέρα από ενήλικα και παιδί για να ξεπεραστεί η αποδεκτή ημερήσια πρόσληψη. Με κάποιες εξισώσεις εμείς προχωρήσαμε και υπολογίσαμε τις τιμές του Hazard Hodien, οι οποίες για τον ενήλικα, όπως φαίνεται αριστερά, είναι τις τάξεις του 3ου και 4ου δεκαδικού ψηφίου, ενώ για τα παιδιά είναι τις τάξεις του 2ου, 3ου και 4ου δεκαδικού ψηφίου. Οι χαμηλές τιμές αυτές του Hazard Hodien καταδεικνύουν την ασφάλεια κατανάλωσης των καρπών ντομάτας που παράγονταν από τις δύο εξεργασμένες ροές στα τρία έτη της μελέτης, αφού εμείς για να αποδεχτούμε ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, πρέπει οι τιμές αυτές να είναι μεγαλύτερες του 1. Τώρα, πριν παραθέσω τα δικά μας συμπεράσματα, θέλω να παραθέσω κάποιες σκέψεις και προβληματισμούς και άλλα πειραματικά δεδομένα σχετικά. Το πρώτο είναι ότι η διαθεσιμότητα των φαρμακευτικών ενώσεων του εδάφους είναι στενά συνδεδεμένη με τις ιδιότητες της Ένωσης, καθώς και τις ιδιότητες του εδάφους και το pH του υδατικού διαρρήγματος, και ότι οι ιδιότητες του εδάφους και το περιβάλλον του εδάφους μπορούν να επηρεάσουν τη μικροβιακή διάσπαση των φαρμακευτικών ενώσεων στο έδαφος και επομένως τη βιοδιαθεσιμότητά του για πρόσληψη από τα φυτά και την πιθανότητα έκπληση του στα υπόγεια ύδατα. Έτσι, είναι παραδεκτό ότι μόνο μέσω πειραμάτων αγρού, όπου εσωματώνονται και λαμβάνονται υπόψη οι παραγωγικές γεωργικές πρακτικές του είδους του εδάφους και οι οικολογικές συνθήκες που είναι τυπικές για τις εμπορικές γεωργικές καλλιέργειες, είναι δυνατόν να αξιολογηθεί η πιθανή πρόσληψη των φαρμακευτικών ενώσεων από καλλιέργειες και να συσσωματωθούν τα αποτελέσματα σε μια βάση δεδομένων για εκτίμηση των πραγματικών κινδύνων στη δημόσια υγεία. Και εδώ είναι που εγώ θεωρώ ότι αυτή η μελέτη είναι από τις πιο σημαντικές σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί έγινε σε πραγματικές συνθήκες αγρού με πραγματικά επεξεργασμένο νερό και για τρεις καλλιεργητικές περιόδους. Έχει δειχτεί σε προηγούμενες μελέτες ότι οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις από την κατανάλωση λαχανικών που αρδεύονταν με επεξεργασμένο νερό για 20 χρόνια στην Κίνα δεν θα πρέπει να αγνοούνται, ενώ έχει επίσης δειχτεί ότι η συσσόρευση φαρμακευτικών ενώσεων στα λαχανικά που αρδεύονταν με επεξεργασμένο νερό για μια καλλιεργητική περίοδο ήταν μάλλον περιορισμένη στις συνθήκες αγρού. Αντίθετα, ο Μάλτσι και οι συνεργάτες του στο Ισραήλ διαπίστωσαν ότι το όριο τοξικότητας της λαμοτριγίνης μπορεί να επιτευχθεί για έναν παιδί με καθημερινή κατανάλωση μισού καρότου όταν η καλλιέργεια αρδευόταν με επεξεργασμένο νερό σε έδαφος σε δισήμετρο. Ενώ οι project και σύμπλε σε έναν άρθρο ανασκόπησης αναφέρουν ότι η άρδευση με επεξεργασμένο νερό και η χρήση βιολάσπης και κοπριάς συνιστούν περιορισμένων κίνδυνων για την ανθρώπινη υγεία όσον αφορά τις φαρμακευτικές ενώσεις, αν και όταν λάβουμε υπόψη την προσθετικότητα, το μείγμα των φαρμακευτικών ενώσεων θα μπορούσε δυνητικά να αποτελέσει κίνδυνο. Τώρα, εμείς καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα, ότι η απουσία επιπτώσεων στη δημόσια υγεία όσον αφορά τις φαρμακευτικές ενώσεις που εμείς εξετάσαμε επιβεβαιώνεται από τις εκτιμόμενες τιμές του ορίου τοξικολογικής ανησυχίας και τις χαμηλές τιμές του Hazard Hodien. Παρ' όλα αυτά, εμείς θεωρούμε ότι απαιτούνται περισσότερες μελέτες προκειμένου να επιτευχθεί ένα οριστικό συμπέρασμα για το χαρακτηρισμό της επαναχρησιμοποίησης του επεξεργασμένου νερού ως ασφαλής πρακτικής όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία σε σχέση με τις φαρμακευτικές ενώσεις και ότι αυτές οι μελέτες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την κατανάλωση την ίδια στιγμή διάφορων άλλων είδων
ειδών λαχανικών που μπορεί να πέσουν σε ρεύουν υψηλότερες συνειδητές φαρμακευτικών ενώσεων, την πιθανή προσθετικότητα του μείγματος των λίγων δεκάδων φαρμακευτικών ενώσεων που μπορεί να βρίσκονται στο επεξεργασμένο νερό και κατά συνέπεια και στους καρπούς, τους μεταβολίτες των φαρμακευτικών ενώσεων που καμιά φορά βρίσκονται στους καρπούς σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από τη μητρική ένωση, ενώ πολλές φορές είναι και πιο τοξικές από τη μητρική ένωση, την πιθανή ευαισθησία των υπομάτων του πληθυσμού, και εδώ αναφέρουμε τις εγκυμονούσες, τα βρέφη, τους ηλικιωμένους και τους χρόνια πάσχοντες, όπως επίσης τις διατροφικές συνήθειες του πληθυσμού που μελετάται, καθώς και το γεγονός ότι τα λαχανικά που καταναλώνονται σε μια περιοχή μπορεί να παράγονται με ξερανό νερό ή με επιφενειακό ή υπόγειο νερό. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορεί να βρει κάποιος ανατρέχοντας τη σχετική επιστημονική δημοσίευση στο περιοδικό Water Research, όπως φαίνεται σε αυτήν τη διαφάνεια. Τώρα, πριν κλείσω, θέλω να αναφερθώ στις μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και στους μελλοντικούς μας στόχους. Πρέπει να πω ότι αξιολογείται η πρόσληψη και φυσιόρευση επιλεγμένων φαρμακευτικών ενώσεων σε καρπούς ντομάτας, καθώς επίσης αξιολογείται και οι επιπτώσεις της πρόσληψης στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών. Επίσης, αξιολογείται η πρόσληψη και η φυσιόρευση του ζυρφαμεζοξαζόλ σε φυτά μυρικής και του μεταβολισμού του από τα φυτά, καθώς γίνεται μελέτη των μεταβολητών σε σχέση με αυτούς που συναντάμε στον άνθρωπο. Γίνεται μελέτη συντηρημένων ενζήμων και γονιδίων με στόχο να επιβεβαιώσουμε τη θεωρία του πράσινου σηκωτιού. Επίσης, αξιολογείται η χρήση βιοκαρβούνου και κομπόστας ως εδαφοβετριωτικών προστροφητικών υλικών για τον μετριασμό ή ακόμα την εκμυδένιση της πρόσληψης και της εισόρευσης ενεργών φαρμακευτικών ενώσεων από φυτά ντομάτας που αρδεύονται για ένα χρόνο ή για έξι χρόνια συνεχόμενα με επεξεργασμένο νερό και αξιολόγηση των επιπτώσεων στη δημόσια υγεία μέσα από πειράματα αγρού. Ενώ ο στόχος μας είναι η υποβολή ερευνητικών προγραμμάτων προσχηματοδότησης σε εθνικές και διεθνείς προσκλήσεις υποβολής προγραμμάτων σχετικά με την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής τύχης ρήπων αναλυόμενων ενδιαφέροντος και των κινδύνων στη δημόσια υγεία. Κλείνοντας, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην Δόκτωρ Δέσπο Φάτα Κασινού και την ερευνητική ομάδα του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού Νιγέας και ειδικά στον Δόκτωρ Κώστα Μιχαήλ, στην Δόκτωρ Εμπρούλα Χαβέση, στην Πόπη Καραβολιά, στην Δόκτωρ Ειρήνη Μιχαήλ Κορδάδο και στην Δόκτωρ Λίδα Ιωαννού. Επίσης, θέλω να εκφράσω θερμές ευχαριστίες στον Δόκτωρ Βασίλη Φωτίνο και την ερευνητική ομάδα από το ΤΕΠΑΚ, στο επιστημονικό προσωπικό του κλάδου Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του Ινστιτούτου και συγκεκριμένα στον Δόκτωρ Δαμιανό Νοκλίος και στον Δόκτωρ Παναγιώτη Τάλια. Επίσης, στο τεχνικό προσωπικό του κλάδου, στον κύριο Μιχαλάκη Ηλία, στον Απόστολο Πέτρο, στον κύριο Κωνσταντίνο και στην Άννα Παυλάτου. Ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο Γρήγορα Μαραθεύτη που βοήθησε αρκετά σε αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα, καθώς και τη δράση COST, New and Emerging Challenges and Opportunities in Wastewater Use, Νηρέως. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.